Με δωρεάν βενζίνη είχε βολευτεί ένας συνταξιούχος αστυνομικός, εξαπατώντας πλατιούχο στο σχηματάρι. Πάμε στον Μιχάλη Λαγάνη να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μιχάλη. Και όχι μόνο αυτό, και οι συναδέλφους του που βάζουν στα περιπολικά με το δελτίο βενζίνης και ορολεξία. Αυτός μέσα σε ένα μήνα φούλαρε 8 φορές 406 λίτρα συνολικά. Το τελευταίο μήνα ένας 49χρονος συνταξιούχος αστυνομικός, ο οποίος γέμιζε το ιδιωτικό του το προσωπικό γιοταχή, ναι, δίνοντας αριθμό κυκλοφορίας ενός υπηρεσιακού οχήματος συμβατικού αυτοκίνητου της ασφάλειας, το οποίο είναι κινητοποιημένο εδώ και 3 μήνες λόγω μηχανικής βλάβης. Η απάντη αποκαλύφθηκε όταν έφτασε το βελτίο από τον πρατηριούχο. Στο βενζινάδικο ζήτα και τα λεφτά του. Άνθρωπος, ο διοικητής του τμήματος σχηματαρίου, πάθε σοκ όταν είδε ότι ένα αυτοκίνητο κινητοποιημένο είχε κάψει 406 λίτρα βενζίνης μέσα σε ένα μήνα. Ύστερα από έρευνες έφτασαν στον 49χρονο πρώην συνάδελφό τους, ο οποίος φυσικά συνελήφθη. Άκη. Μιχάλη Λαγκάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απανοτά χτυπήματα δέχονται τα νοικοκυριά από το κύμα ακρίβειας σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να τρέχει με 3,3%. Τα όρια αντοχής των καταναλωτών εξαντλούνται, καθώς βλέπουν από τη μία τις τιμές να εκτοξεύονται στα ύψη και από την άλλη το εισόδημά τους να εξανεμίζεται. Οι μισθοί μειώνονται, η ρευστότητα δεν υπάρχει και όμως οι τιμές ανεβαίνουν. Ελληνικό φαινόμενο αποτελεί η αύξηση του πληθωρισμού σε εποχή μεγάλης ύφεσης. Στο κάθε νοικοκυριό έχει μειωθεί στο 50% η αγοραστική δύναμη. Και ακριβένουν συνέχεια τα προϊόντα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Σε μια εποχή κρίσης, πώς ανεβαίνει ο πληθωρισμός ή μένει σταθερός σε τόσο υψηλά επίπεδα. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σημείωσε αύξηση 3,3% που οφείλεται στην αύξηση των δικτών κατά 8,6% στον κλάδο στέγασης, 5,1% στις μεταφορές και 4,1% στον κλάδο διατροφής. Και τι δεν έχει αυξηθεί, τι δεν έχει αυξηθεί, είναι κάτι που να μην έχει αυξηθεί. Οι μισθοί μειώνονται μόνο και οι συντάξεις και αυτά. Η ακρίβεια δίνει ουσιαστικά τη χαριστική βολή στα νοικοκυριά που βλέπουν διαρκώς το εισόδημά τους να εξανεμίζεται και τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό να είναι μονίμως ελλειμματικός. Εδώ είναι το περίεργο, είναι ότι μειώνονται οι μισθοί, αυξάνονται τα πράγματα. Εδώ πάει το ποτάμι ανάποδα. Λοιπόν, πού θα πάει αυτό? Έχουν μειώσει οι συντάξεις, έχουν μειώσει τις μισθούς. Τα αγροτικά προϊόντα τα παίρνουν τζάμπα από τους αγρότες και τα πουλάνε μαύρο χαβιάρι τα σούπερ μάρκετ οι εμπόροι. Τι άλλο να πούμε? Το κράτος είναι απόν, τελείως απόν. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, πάντως, οι μεγαλύτερες αυτές τιμών σε σχέση με πέρσι καταγράφονται στα λαχανικά κατά 18,4%, στις μεταφορές 14,1%, 10,7% στα φρούτα, 10,2% στη βενζίνη, 9,7% στις πατάτες, 8% στα ασφάλιστρα γιοταχή, 5,2% στα ψάρια, 4,3% στο ρεύμα και 28% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αποχή για 10 μέρες, για 20 μέρες. Να μην πατήσει κανείς στο σούπερ μάρκετ ούτε πουθενά. Παρά τις προσπάθειες των εμπόρων να μειώσουν τις τιμές, η συνεχής επιβολή νέων φόρων εκτοξεύει κάθε φορά τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών στα ύψη, οδηγώντας σε απόγνωση νοικοκυριά και επαγγελματίες. Άγρια ψαλιδίζονται τα εισοδήματα των Ελλήνων εργαζομένων την ίδια ώρα που οι μισθοί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αυξάνονται. Οι χαμηλόμισθοι δίνουν πλέον αγώνα για την επιβίωσή τους, ενώ, όπως λένε, έχουν υποβιβαστεί σε πολίτες β' κατηγορίας. Στα 32 του χρόνια έχει δεχθεί η μείωση μισθού που ξεπερνάει το 40%. Τα έσοδα του νεαρού καθηγητή έχουν μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, όχι μόνο επειδή, όπως εξηγεί, μειώθηκαν οι ώρες που εργάζεται, αλλά και εξαιτίας της υψηλής φορολογίας που πληρώνει. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον 50%. Κυρίως αυτό που μας μαστίζει είναι η άμεση φόρη, αλλά και κυρίως η μείωση της ζήτησης που δεν υπάρχει δουλειά και έχει πέσει πάρα πολύ η ζήτηση και στην αγορά εργασίας, αλλά και γενικότερα στις επιχειρήσεις. Άλλη μια θλιβερή πρωτιά, αυτή τη φορά στις γενναίες μειώσεις των μισθών, καταγράφει η Ελλάδα έναντι των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, μετατρέποντας αυτόματα τους κατοίκους της σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας που ζουν σε πολλές περιπτώσεις στα όρια της φτώχειας. Πρώτα απ' όλα θα πεινάσει ο κόσμος. Δεύτερον, θα χωρίσουνε ζευγάρια. Και εγώ χώρισα και το ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, οικονομική κρίση. Λοιπόν, εγώ δεν παντρεύτηκα και ευτυχώς που δεν παντρεύτηκα. Γιατί σήμερα το να παντρευτείς είσαι καταδικασμένος. Και όχι μόνο να καταδικασμένος εσύ και η γυναίκα σου, είναι καταδικασμένο και το παιδί. Στην πρώτη θέση της κατάταξης η Ελλάδα σημειώνει μείωση μισθολογικού κόστους 6,2% μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2011, τη στιγμή που στη Γερμανία οι μισθοί αυξήθηκαν 2,9%, στη Γαλλία 3,8%, στη Ρουμανία 4,5%, στην Ουγγαρία 5,6%, ενώ η Βουλγαρία σημείωσε ρεκόρ αύξησης μισθών που έφτασε το 7,8%. Και εμείς έχουμε μειώσει μισθούς μας στο προσωπικό μας. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Πόσο τοις εκατό θα μπορούσαμε να πούμε? 10.
και το προσωπικό μειώθηκε. Δυστυχώς. Πιέζεται έτσι, πιστεύετε, η αγορά και η ρευστότητα. Σαφέστατα, σαφέστατα. Δεν βλέπετε, γίνεται. Ερημιά. Εγώ έχω ένα κορίτσι το οποίο εργάζεται και παίρνει 340 ευρώ το μήνα. Ενώ πόσα θα έπρεπε να πάρει. Πώς θα ζεις. Αυτά δεν φτάνουν για τα προσωπικά της έξοδα. Έχουν μειωθεί οι μισθοί. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας διαψεύδουν όσα λέγονται κατά καιρούς στο εξωτερικό για τις υψηλές αυξήσεις στους μισθούς των Ελλήνων. Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετοί εργαζόμενοι έχουν αρχίσει ήδη να μεταναστεύουν. Στο μικροσκόπιο έχει βάλει το ΣΔΟΕ εκατοντάδες τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια και το παράνομο στοίχημα. Στο μεταξύ, ο Ντέμις Νικολαίδης αποκάλυψε ότι προσπάθησε στο παρελθόν να κάνει τη δική του έρευνα για τα τεκτενόμενα στο ποδόσφαιρο μέσω αγγλικής εταιρείας. Έχουν περάσει σχεδόν τρεις εβδομάδες από το ξέσπασμα του σκανδάλου των στημένων αγώνων και ο κρατικός μηχανισμός συνεχίζει τις έρευνες. Πλέον έχει αναλάβει δράση το ΣΔΟΕ, το οποίο κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος εξετάζει εξονυχιστικά περισσότερους από 700 λογαριασμούς φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσά τους βρίσκονται οι 82 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο, αλλά και αρκετοί πολίτες υπεράνω υποψίας. Στο μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ, Ντέμις Νικολαίδης, δήλωσε στην εκπομπή Το Κουτί της Πανδώρας στην κρατική τηλεόραση πως στην εποχή της προεδρίας του είχε προσπαθήσει να κάνει τη δική του έρευνα μέσω αγγλικής εταιρείας. Επειδή δεν είχα εμπιστοσύνη στις κρατικές αρχές και λυπάμαι που το λέω, με τον δικηγόρο μας τότε πήγαμε στην Αγγλία, βρήκα μια εταιρεία ερευνών, προσπαθήσαμε κάτι να βρούμε. Πληρώσαμε τα πρώτα χρήματα. Η συνέχεια ήταν το ότι ήρθε αυτή η εταιρεία και μας είπε ότι για να συνεχίσει την έρευνα το ποσό θα κυμανθεί από 700.000 έως 1,5-2 εκατομμύρια και χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί αποτελέσματα. Ο δικηγόρος Ντέμι Νικολαίδη, Χάρης Οικονομόπουλος, με δηλώσεις του στην ιστοσελίδα Γκαζέτα, τοποθετήθηκε για τις υποθέσεις διαφθοράς στο ποδόσφαιρο. Από αυτό που έχω πληροφορηθεί είναι ότι με ένα νόμο του Υπουργείου Οικονομικών από τον Μάρτιο του 2011 οι συγκεκριμένες υποθέσεις περνούν στην αρμοδιότητα του Οικονομικού Εισαγγελέα. Αυτόματα αποδυναμώνεται το εισαγγελικό έργο. Κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή του Ολυμπιακού θα ταξιδεύσει στο Ζέφελντο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών προχώρησε σε άρση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα τόσο για τον διεθνή αμυντικό των πρωταθλητών όσο και για τον πρόεδρο του Συλλόγου Βαγγέλη Μαρινάκη. Η ίδια απόφαση τέθηκε σε ισχύ και για τους υπόλοιπους 68 για τους οποίους ίσχυε η απαγόρευση. Αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσέ για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των στημένων παιχνιδιών στην Τουρκία. Πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη να μας πει περισσότερα. Κώστα. Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσέ είναι ο πρωταγωνιστής στο σκάνδαλο. Του έγιναν ερωτήσεις από τον ανακριτή για το θέμα, ακόμα και για τον πρόεδρο της Τουρκίας Ομοσπονδίας που και αυτός εμπλέκεται. Όμως ο Αζίζ Γκλιντιρί έκανε χρήση του δικαιώματός του να μην απαντήσει σε καμία ερώτηση, προφανώς για να μην επιδεινώσει τη θέση του. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, έχει δηλώσει σε δικούς του ανθρώπους ότι αν μιλήσει με αυτά που ξέρει, θα τους κάψει όλους. Δηλαδή, όλο το οικοδόμημα του τουρκικού ποδοσφαίρου. Άκη. Κώστα Γιαλιτάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά. Και ο άλλος, ο Χοντάκης, όταν βάζει την υπογραφή του σε Mega Tourer, ας πούμε, Mega No, την υπογραφή του σέβεται... Πάντα, ναι. Εντάξει. 14. 5. Επιστρέφουμε και πάμε στον Παναγιώτη Χαρουφαλιά. Στα δίχτυα των αρχών έπεσε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Έτσι ακριβώς είναι. Καλό σας απόγευμα. Πρόκειται για σύλληψη εγκληματικής οργάνωσης
πραγματικά με πάρα πολλά άτομα. Ήδη η αστυνομία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις, έχει συλλάβει 45 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως μεγάλων ποσοτήτων κοκαίνης. Βρέθηκαν πάρα πολλά όπλα και μαχαίρια. Όπως επίσης κατηγορούνται και για υπόθεση μαστροπίας. Αναζητούνται εκατοντάδες άτομα ακόμα, περίπου 150 σύμφωνα με εκτίμηση. Φαίνεται λοιπόν ότι τις τελευταίες ώρες υπήρξε μια πραγματικά συντονισμένη ενέργεια. Εδώ, Παναγιώτη μου, μιλάμε για τεράστιο κύκλωμα. Μιλάμε πραγματικά για τεράστιο κύκλωμα. Να σας πω ότι δεκάδες αυτοκίνητα του κυκλώματος έχουν ήδη κατασχεθεί. Πολλά από αυτά πιθανότατα να είναι και πολυτελή. Είμαστε ακόμη στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας της αστυνομίας και των συλλήψεων. Αυτή την ώρα λοιπόν δίνουμε την συνέντευξη τύπου η επιταγή της αστυνομίας. Είναι μεγάλο το κυκλώμα και βέβαια όσοι έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα θα οδηγηθούν από τη Δευτέρα στον εισαγγελέα. Οι οποίοι πόσοι είναι? Είναι τουλάχιστον 45 συλληφθεί. Τουλάχιστον 45 έχουν ήδη συλληφθεί και αναζητούνται άλλοι περίπου 150. Ακριβώς περίπου εκεί εκτιμάει η αστυνομία ότι θα είναι οι 150 είναι αυτοί που αναζητούνται και φαίνεται ότι έχουν εμπλοκή. Δεν είναι απαραίτητο αυτοί οι υπόλοιποι να συλληφθούν και όλα σε περιπτώσει όλοι αυτοί. Πρέπει να σας πω επίσης ότι τις τελευταίες ώρες και τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν και πολλές παρακολουθήσεις από το γνωστό παλιτσάκι που πλέον διαθέτει η ΕΥΠ αλλά και η αστυνομία. Από εκεί λοιπόν φαίνεται ότι έχουν συλλέξει και αρκετά στοιχεία. Παναγιώτη Χαρουφαλιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπει η κυβέρνηση Κάμερον το σκάνδαλο με τις τηλεφωνικές υποκλοπές που συγκλονίζει τη Βρετανία. Η εφημερίδα που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου βάζει λουκέτο μετά από 168 χρόνια ζωής, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας πρώην στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Έντονες πιέσεις δέχεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Cameron για την επιλογή του Άντι Κούλσον ως υπευθύνου επικοινωνίας του κόμματός του μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. The decision to hire him was mine and mine alone and I take full responsibility for it. Ο Άντι Κούλσον υπήρξε αρχισυντάκτης της εφημερίδας News of the World από το 2003 μέχρι το 2007. Υποχρεώθηκε να υποβάλει την παραίτησή του μετά την αποκάλυψη υποκλοπής του τηλεφώνου του πρίγκιπα William. Λίγους μήνες αργότερα όμως προσελήφθη από τον David Cameron ως υπεύθυνος επικοινωνίας του Συντηρητικού Κόμματος και όταν οι Τόρις ανέβηκαν στην εξουσία, τον ακολούθησε στην Downing Street όπου παρέμεινε μέχρι τον Ιανουάριο. He couldn't even bring himself to apologize for hiring Andy Coulson, a man who had already resigned from the News of the World over phone hacking. And the man who's been arrested today. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υποσχέθηκε δημόσια έρευνα για τις ευθύνες αστυνομίας και πολιτικών, καθώς και για θέσπιση νέων κανόνων για τη λειτουργία του τύπου. What I hope it does mean is the end of Murdoch's stranglehold over British politicians, where even prime ministers were afraid of him. Μετά από 168 χρόνια ζωής, η μεγάλης κυκλοφορίας σκανδαλοθυρική εφημερίδα News of the World βάζει λουκέτο. Με μια λιτή ανακοίνωση, ο γιος του Αυστραλού μεγιστάνατον Μίντια Ρούπερτ Μέρντοχ ανήγγειλε στους εργαζόμενους ότι το κυριακάτικο φύλλο θα είναι το τελευταίο. The Independent claims a tabloid has been sacrificed to save the head of News International, Rebecca Brooks. Goodbye, cruel world is a headline for the Telegraph. The Times leads with a photo of Rupert Murdoch after his purchase of the News of the World in 1969. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η οικογένεια Murdoch θυσίασε την εφημερίδα που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών που συγκλονίζει τη Βρετανία, ενώ την ίδια ώρα στηρίζει τη διευθύντρια του ομίλου News International, Rebecca Brooks. I am satisfied that Rebecca, her leadership of this business and her standard of ethics and her standard of conduct throughout her career are very good. Μπορεί η ισχυρή γυναίκα του ομίλου Μέρντοχ στη Βρετανία να εξακολουθεί να χαίρει της εκτίμησης του Αυστραλού μεγιστάνα, ωστόσο ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τις επιφυλάξεις του. I don't think it's right for the Prime Minister to start picking and choosing who should run and who shouldn't run media organizations. But it's been reported that she offered her resignation over this and in this situation I would have taken it. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι εξελίξεις σηματοδοτούν την αρχή του τέλους της αυτοκρατορίας του Μέρντοχ, ο οποίος βρισκόταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του τηλεοπτικού δικτύου B-Sky-B. Will this affect the B-Sky-B deal? Will this affect the B-Sky-B deal? I'm not making any comments. Εικάζεται ότι μετά το κλείσιμο της News of the World, ο Μέρντοχ θα μετατρέψει την εφημερίδα Sun, την καθημερινή ταμπλόιτ με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στη Βρετανία, σε κυριακάτικη. Κάτι που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες περικοπές θέσεων εργασίας.